Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ όμορφο, δυνατό και αισθαντικό βίντεο σήμερα. Άνθρωποι χωρίς ρίζες. Καλημέρα Θέκλα μου. Είμαι η, λέει το όνομά της. Παρακολουθώ τα βίντεο σου εδώ και πολύ καιρό και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ παρόλο που κάνω ψυχοθεραπεία χρόνια. Ένα θέμα που με βασανίζει είναι ότι νιώθω πως δεν έχω Σαν να κατέβηκα από τον ουρανό αισθάνομαι. Θα σου πω λίγα λόγια για την ιστορία μου. Η μητέρα μου, όταν ήμουν 9 χρόνων, πέθανε. Και ο πατέρας μου παντρεύτηκε πολύ γρήγορα, σε 1,5 χρόνο ξανά. Η δεύτερη γυναίκα του δεν ήθελε να έχουμε σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα μου, καθώς τους θεωρούσε κατώτερους σε μορφωτικό επίπεδο χωρίς βέβαια η ίδια να έχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Έτσι είναι, τα κομπλεξιλίκια τα βγάζουν αυτοί οι οποίοι έχουν λόγο να αισθάνονται κομπλεξικά. Εντάξει, η λέξη είναι μια λέξη της αργό που βγαίνει από το σύμπλεγμα κατωτερότητας, inferiority complex, δεν είναι επίσημος όρος διάγνωσης στη ψυχολογία και στη ψυχιατρική, όμως έχει να κάνει με τη συνθήκη όπου ένας άνθρωπος αισθάνεται μειονεκτικά για τον εαυτό του και ακριβώς επειδή αισθάνεται μειονεκτικά για τον εαυτό του και έχει και έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, προβάλλει αυτή τη μειονεξία στους άλλους ανθρώπους. Άρα, πεθαίνει η μαμά όταν ήσουν 9 ετών, όταν ήσουν 10,5 ξαναπαντρεύεται ο μπαμπά και η δεύτερη γυναίκα του μπαμπά δεν ήθελε να έχετε σχέσεις με την οικογένεια του μπαμπά γιατί τους θεωρούσε κατώτερους. Έχασες δηλαδή τη μάνα σου και σε 1,5 χρόνο έχασε και την οικογένεια του πατέρα σου. Από την πλευρά της μητέρας μου, επειδή ήταν υιοθετημένη, δεν μιλούσε με την οικογένεια καταγωγής της και οι θετοί γονείς της είχαν πεθάνει. Οπότε ούτε από εκείνη την πλευρά υπήρχε συγγενείς. Κάποια στιγμή αργότερα ήρθα σε επαφή μαζί τους, αλλά ήταν αδιάφοροι, ξένοι και παρόλο που τους είπα να έχουμε κάποιο είδος επικοινωνίας, από την πλευρά τους δεν έκαναν ποτέ τίποτα. Σε συνδυασμό επίσης ότι παντρεύτηκα μικρή, μακριά από τον τόπο που έμεινε ο πατέρας μου και η αδελφή μου, αισθάνομαι πολλές φορές, παλιότερα το αισθανόμουν πιο πολύ, ότι είμαι μόνη στον κόσμο από οικογένεια. Δηλαδή η κοπέλα αυτή έμεινε ορφανή στα 9 της χρόνια, στα 10,5 της χρόνια ξαναπαντρεύτηκε ο πατέρας της, οπότε έγινε αποκοπή από την οικογένεια του πατέρα της και πολύ νωρί ήταν στην εφηβεία. Δεν ήταν ενηλική, παντρεύτηκε και έφυγε μακριά. Με τη μητριά και τον πατέρα μου οι σχέσεις δεν ήταν οι καλύτερες. Ο πατέρας μου αφοσιώθηκε στη δεύτερη γυναίκα του με αποτέλεσμα να νιώθω παραμελημένη από μικρή. Γι' αυτό παντρεύτηκα βέβαια μικρή, γιατί αναζητούσα οικογένεια. Ουσιαστική επικοινωνία δεν υπήρχε ούτω ή άλλως και από παλιά. Πόσοι άνθρωποι παντρεύονται για να αποκτήσουν οικογένεια και το κάνουν και σε μια ηλικία που χρειάζονται να είναι προστατευόμενα μέλη μιας οικογένειας, όχι να δημιουργήσουν μια οικογένεια στην οποία να καλούνται να προστατεύσουν άλλους, τα παιδιά τους δηλαδή. Όμως, στο ψάξιμο για οικογένεια, πάμε και δημιουργούμε νέες οικογένειες, με όλες τις συνέπειες του να φτιάξει ένα πρόσωπο ανήλικο ψυχοσυναισθηματικά, ανώριμο, να φτιάξει μια δικιά του οικογένεια. Στο σήμερα τα πράγματα έχουν ως εξής. Τα παιδιά μου είναι ενήλικα και μένουν μακριά και αυτά από το μέρος που τελικά διαμένω εγώ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δύο είναι τα θέματα που με βασανίζουν χρόνια. Η μοναξιά που πολλές φορές νιώθω από θέμα οικογένειας καταγωγής και τωρινής. Τα παιδιά μου που είναι μακριά. Και το δεύτερο θέμα που με απασχολεί είναι ότι αν πεθάνω, αν έρθει εκείνη η ώρα, πού θα θαυτώ. Αφού δεν νιώθω ότι ανήκω κάπου. Αν μπορούσες να κάνεις ένα βίντεο που να εμπεριέχει κάποιες σκέψεις που θα μπορούσαν να με ανακουφίσουν σε σχέση με τους προβληματισμούς που έχω, θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως. Καλή δύναμη στο σπουδαίο έργο που επιτελεί. Σε ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου. Εδώ θέλω να πω ότι η φίλη που μου τα έχει γράψει αυτά. Ε, με ρώτησε αν θα μου έγραφε το email και τη είπα ναι, γιατί είναι από τα πρόσωπα που ε, είναι στη συμμετοχή. Οπότε, όποιο είναι στη συμμετοχή μπορεί να στείλει κάποιο mail. Ε, ε, δεν μπορώ να λαμβάνω mail από 85.000 ανθρώπους αλλά από 100 ανθρώπους θα στείλει κάποιο mail, μπορώ να λάβω. Ιστερόγραφο. Ακούω τι φίλε μου και το σύντροφό μου και βλέπω να ζουν στιγμέ και στο εδώ και τώρα, μεγάλη πια, με τι οικογένειε καταγωγή του και φαντάζομαι θα έχουν ζήσει και στο παρελθόν. Παραδείγματο χάρη. Του ακούω να λένε: Θα φάω με τη μαμά μου, θα πάω στη μαμά μου, θα βγω με τα ξαδέφια μου, θα βγω με την αδερφή μου, με τα παιδιά μου. Οικογενειακά τραπέζια, τι γιορτέ, όλοι μαζί και μέσα μου του ζηλεύω λίγο με την καλή έννοια, όχι του φθόνου, και νιώθω θλίψη, πίκρα, πόσο κενό είναι αυτό το κομμάτι στη ζωή μου και στο παρελθόν και στο παρόν. Νιώθω ορφανή και στα κομμάτια αυτά, άσπρες σελίδες. Πόσο να σε γεμίσουν και οι φίλοι ή ο σύντροφος ή δραστηριότητε στο διάβασμα ή τα σεμινάρια. Βοηθούν, αλλά οι σχέσεις, αυτή η ζεστασιά που βλέπω να ζουν, είναι άλλο πράγμα υγιείς βέβαια σχέσεις. Πώς αναπληρώνεται όλο αυτό το κενό. Βέβαια με τα παιδιά μου παρόλο που είναι μακριά φροντίζω να το αναπληρώνω τόσο για μένα όσο για τα ίδια. Αλλά οι σελίδες που προανέφερα είναι λευκές. Περιτώ να σας πω ότι έχω συγκλονιστεί. Νιώθω έτσι τσιμπήματα σε όλο μου το σώμα. έχω συγκλονιστεί μπροστά στον πόνο του να ζεις χωρίς οικογένεια. Αχ, αχ, αχ. Αμαρτίες γονέων, παιδεύουσι τέκνα. Ο πατέρα σου έχασε τη γυναίκα του. Από ασθένεια. Τη γυναίκα του και τη μητέρα σου, η οποία όπως μας γράφεις ήταν υιοθετημένη και δεν είχε επαφές με τους βιολογικούς της γονείς και μετά έφυγαν και οι θετοί της γονείς. Οπότε βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος με δύο μικρά παιδιά, με δύο κορίτσια και σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, σε 1,5 χρόνο, ξαναπαντρεύτηκε. Και όταν ξαναπαντρεύτηκε, το έκανε με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην συμπεριλάβει τα παιδιά του. Δεν είναι κακό να ξαναπαντρευτεί ένας άνδρας που έχει χειρέψει ή που έχει χωρίσει, ούτε μία γυναίκα που έχει χειρέψει ή που έχει χωρίσει. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η προσωπική και η ερωτική ζωή ενός ανθρώπου εάν έχει χάσει τον τη σύντροφο είτε λόγω θανάτου είτε λόγω διαζύγιου. Σε καμία περίπτωση. Όμως, από τη στιγμή που έχουμε παιδιά, οφείλουμε να συμπεριλαμβάνουμε τα παιδιά μας στις αποφάσεις για τη ζωή μας. Δυστυχώς, ο πατέρας σου επέδειξε ένα εγωκεντρισμό βολεύτηκε ο ίδιος με αυτή τη γυναίκα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, ότι και αυτός θα έχει τις δικές του ανασφάλειες και φοβίες. Και φρόντισε ο ίδιος να μην μείνει μόνος, Δείχνοντας μία εγκληματική αδιαφορία ή παραμέληση για το τι συνέβη και μαζί σου. Δεν το γράφει στην επιστολή, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει αδερφή σου με την οποία έχετε στενοδεσμό, αλλά ζει πολύ μακριά από εσένα. Στη μια άκρη της Ελλάδας η μία, στην άλλη της άκρη της Ελλάδος η άλλη. Λυπάμαι. Λυπάμαι που η πατρική αγκαλιά δεν ήταν ανοιχτή, τρυφερή, προστατευτική, ζεστή για να σε κρατήσει, ούτω ώστε να μεγαλώσεις προστατευμένα και να ανοίξεις τα φτερά σου για να δημιουργήσεις μια δική σου οικογένεια όταν θα ήσουν ψυχοσυναισθηματικά και νομικά ενήλικας. Η φίλη αυτή παντρευτήκε σε πολύ νεαρή ηλικία, πάρα πολύ νεαρή ηλικία, όταν ήταν στο γυμνάσιο. Πολύ νωρί δηλαδή. Και φυσικά ένας γάμος που γίνεται σε μια τόσο νεαρή ηλικία είναι εξαιρετικά πιθανόν να γίνει με ένα κατάλληλο πρόσωπο και να επέλθει και διαζύγιο. Είσαι μια αγωνίστρια ζωή, το ξέρεις. Η κοπέλα αυτή μετά που χώρισε σε μεγάλη ηλικία, το λέω μεγάλη ηλικία ενώ μεταξύ 20 και 30 ετών. Και έχοντας παιδιά πήγε πίσω στο σχολείο, τελείωσε το σχολείο, σπούδασε μια σπουδή, σπούδασε κι άλλη σπουδή και εξελίσσεται και εξελισσόταν και εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Και είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να καλλιεργεί το πνεύμα τη. Όμω έχει όντω αυτά τα ουσιώδη συναισθηματικά κενά, τα οποία προήλθαν κυρίως από την αδυναμία του πατέρα της να σταθεί στο ύψος του πατρικού ρόλου. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τη μητέρα της που ασθένησε και πέθανε. Πέθανε η γυναίκα. Είχε καρκίνο η μάνα της. Και μάλιστα όχι απλώς πέθανε η μάνα της όταν ήταν 9 ετών, αλλά δύο-τρία χρόνια πριν βίωσε τη συγκλονιστική συνθήκη του να ασθενή η μητέρα σου και να χάνεται κάθε ελπίδα και μετά να χάνεται και η ίδια σου η μάνα. Είναι θλιβερό, είναι λυπηρό, είναι αφύσικο, είναι απάνθρωπο να μεγαλώνουν παιδιά χωρίς οικογένεια. Δεν έχω λόγια για τη δεύτερη γυναίκα του πατέρα σου. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μην αγαπήσει παιδιά, οποιαδήποτε παιδιά. Είτε είναι παιδιά του συντρόφου του, της συντρόφου του από προηγούμενο γάμο σχέση, είτε είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται στη ζωή του με κάποιο τρόπο και όπως όλα τα παιδιά δικαιούνται τη φροντίδα και την αγάπη των ενηλίκων οποιοδήποτε παιδί συναντάμε στο δρόμο μας, σε οποιαδήποτε ηλικία είναι αυτό το παιδί, με οποιοδήποτε τρόπο και αν έχει βρεθεί στο δρόμο μας, οφείλουμε να το αγκαλιάσουμε, να το προστατεύσουμε, να το σεβαστούμε. Τα μάτια σου στο παιδί, το νου σου στο παιδί. Είναι η τελευταία τελευταίας κατηγορίας άνθρωποι, αυτοί που ζηλεύουν τα παιδιά που φθονούν τα παιδιά του συντρόφου τους. Δυστυχώς γνωρίζω πολλές τέτοιες ιστορίες. Όπου σε μια αναδημιουργημένη οικογένεια, ένας ναρκισιστής του κερατά, με συγχωρείτε για την έκφραση, είτε άνδρας είτε γυναίκα, μπαίνει στην αναδημιουργημένη οικογένεια και αντί να αντιληφθεί πως ο ίδιος είναι ενήλικας, και οφείλει να προστατεύσει όσα παιδιά υπάρχουν σε αυτή την οικογένεια, οφείλει να σεβαστεί και να αγκαλιάσει γονεϊκά όλα τα παιδιά που υπάρχουν στην οικογένεια, μπαίνει στη διαδικασία να φθονεί τα παιδιά. Είναι σχρό. Εσχρό. Είμαι εξαιρετικά θυμωμένη και με τη μητριά σου και με τον πατέρα σου. Το μεγάλο κενό εκεί δημιουργήθηκε. Το ότι πέθανε η μητέρα σου είναι κάτι το οποίο δεν το επέλεξε η γυναίκα. Τι συνέβηκε. Αν μπορούσε να επιλέξει να ζήσει, θα το επέλεγε. Το γεγονό όμω ότι ο πατέρα σου στη συνέχεια δεν στάθηκε πατρικό και επέτρεψε και η δεύτερη του γυναίκα να μην είναι μητρική με ξεπερνά. Οποιοδήποτε άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα μπει σε μια οικογένεια στην οποία υπάρχουν παιδιά και κυρίω άμα είναι παιδιά που έχουν χάσει το γονιό του από ασθένεια ή από δυστύχημα έχει τεράστια ευθύνη, τεράστια ευθύνη να μην τραυματίσει ψυχικά αυτά τα παιδιά, να μην τα παραμελήσει συναισθηματικά και να μην τα κάνει σε καμία περίπτωση να νιώσουν ανεπιθύμητα. Οι άνθρωποι που δεν σέβονται τα παιδιά είναι απολύτιστοι, είναι παλιάνθρωποι, είναι, τι να πω, εδώ τα ζώα, τα ζώα μέσα στη φύση υιοθετούν ένα ζωάκι που μπορεί να είναι και από άλλο είδος, όταν είναι ορφανό. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο τερατώδεις. Ήταν η μητριά σου και τερατώδεις ο πατέρας σου. Και που το κράτησε αυτό το πράγμα. Και που το συνέχισε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει παρασύρθηκε, ερωτεύτηκε, βρήκε μια αγκαλιά. Αλλά να βλέπεις το παιδί σου να θέλει να παντρευτεί 13 χρονών και να μην ξεσηκώνεσαι και να μην κάνει τα πάντα για να είσαι κοντά στο παιδί σου και να βολεύεσαι ότι παντρεύεται σε τόσο νεαρή ηλικία και εντό εισαγωγικών γλιτώνει. Τέλο πάντων. Η οικογένεια που δεν έχει δεν ήταν καμιά οικογένεια τη προκοπή και γι' αυτό το λόγο όταν συνάντησε συγγενεί στη συνέχεια και στην πορεία δεν μπορούσε να συνδεθεί μαζί του. Γιατί προφανώς εσύ είσαι από άλλη στόφα. Ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα να γεννιούνται παιδιά αισθαντικά, παιδιά πνευματικά, παιδιά ψυχάρες, παιδιά συναισθηματικά, σε οικογένειες με μικρόκαρδους, λίγους και απέσιους ανθρώπους. Και εκείνα τα παιδιά είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθουν τρομερή μοναξιά. Είναι πολύ φυσιολογικό εκείνα τα παιδιά να γίνονται από δύο τράγοι, Και είναι πολύ φυσικό και είναι τα παιδιά να νιώθουν ότι δεν ανήκουν στην οικογένεια, ακόμη και αν η οικογένεια δεν του διώξει. Εσένα σε έδιωξε η οικογένεια. Έχει άλλου που δεν του διώχνουν, του κρατάνε εκεί, αλλά του τιμωρούν συνεχώ για τη διαφορετικότητά του. Χρειάζεσαι να κάνεις μια υπαρξιακή ανάλυση της ζωής σου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, έχουμε μιλήσει με αυτή τη φίλη και στο παρελθόν, ότι έχει ένα τεράστιο τραύμα. Φέρεις ένα τεράστιο τραύμα εγκατάλειψη. Το παιδικό τραύμα είναι βαθύτατο. Βαθύτατο. Και γνωρίζω πω έχει κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά επειδή το έχουμε συζητήσει, γνωρίζω ότι οι προσεγγίσει ψυχοθεραπεία που έκανε ήταν επιφανειακέ. Ηταν προσεγγίσει οι οποίε δεν είχαν καμία σχέση με το τραύμα, καμία σχέση με την αρκισιστική κακοποίηση, καμία σχέση με τι δυναμικέ του ναρκισμού και τη συνεξάρτηση. Οπότε, κάνοντα ψυχοθεραπεία τόσα χρόνια, αυτά που άκουγε πρέπει να νιώθει καλύτερα και πρέπει να είσαι πιο αισιόδοξη και πρέπει να είσαι πιο δυναμική και πρέπει να αντέχει το ένα και να αντέχει το άλλο, δεν ήταν βοηθητικά προ εσένα. Ακόμη και τώρα στα 50 σου, όμω, έχει την ευκαιρία να αλλάξεις το ρουν της ζωής σου και να δημιουργήσεις, να φυτέψεις τις δικές σου ρίζες. Βρίσκεσαι στο κατάλληλο σημείο, ανήκεις σε μια ψυχοεκπαιδευτική οικογένεια στην οποία έχουμε μεγάλη ευαισθησία προς τα παιδιά και προς τα τραυματισμένα παιδιά. Μας απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της ναρκιστική κακοποίησης και της κακοποίησης στην παιδική ηλικία αναγνωρίζουμε τι σημαίνει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αναγνωρίζουμε τι σημαίνει ένα ενήλικα που κουβαλάει μέσα του ένα λαβωμένο παιδί. Είσαι μια από εμά. Και είμαστε με έναν ψυχοεκπαιδευτικό τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο, η πνευματική σου οικογένεια. Και έχεις και εσύ πολλά να προσφέρεις σε μας και ήδη προσφέρεις. Η κοπέλα αυτή είναι πολλά χρόνια στο κανάλι μας από την αρχή. Δεν λέω το όνομά της για αυνόητους λόγους, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στο κανάλι. Και στα σεμινάρια και παντού. Γιατί λέει και για τα δικά μας σεμινάρια. Έχει κάνει και άλλα πολλά σεμινάρια, αλλά λέει και τα δικά μας. Λοιπόν, πού θα σε θάψουν. Τι σημασία έχει φιλενάδα. Τι σημασία έχει πού θα μας θάψουν. Σημασία έχει πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας από εδώ και πέρα. Αλήθεια. Τι σημασία έχει πού θα μας τάψουν. Άραγε, όταν έρθει εκείνη η ώρα που θα έρθει για όλους μας, που θα τελειώσει η φυσική μας ζωή. Κάποιοι από εμάς πιστεύουμε στη ζωή μετά θάνατον, οπότε πιστεύουμε ότι φεύγει η ψυχή από το σώμα, απελευθερώνεται η ψυχή από το σώμα και ζει σε ένα άλλο επίπεδο στο καινούριο βιβλίο μου που κυκλοφορεί τις επόμενες εβδομάδες υπάρχει και το κεφάλαιο για την αντιμετώπιση του πένθους και το κεφάλαιο για τις α, επιθανάτιες, παραθανάτιες ή πραγματικές εμπειρίες θανάτου. Είναι τόσο βαριά η ψυχή, δεν είναι μόνο 21 γραμμαρία. 21 τόνους είναι η ψυχή, οπότε άμα φύγει η ψυχή από το σώμα, κατά τη δική μου οπτική, το σώμα όπου θέλει ας πάει. Ας καεί, ας ταυτεί, χούσιν και ισχού να απελεύσετε. Ήταν χώμα και έγινε άνθρωπος και χώμα θα γίνει. ένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου που θα ταυτώ. Καθόλου όμω. Με απασχολεί που θα ζήσω ή μάλλον πώς θα ζήσω. Πώς από εδώ και πέρα θα ζω αυθεντικά και πώς από εδώ και πέρα θα δημιουργώ ρίζες και μπορούμε να δημιουργήσουμε ρίζες σε όλες τις ηλικίες. Ναι, θα ήταν υπέροχο, θα ήταν καταπληκτικό, θα ήταν ευχής έργων η γονή σου, ο πατέρας σου, η μητριά σου να ήταν αγαπητική, να ήταν φροντιστική, να ήταν τρυφερή και να σου έδιναν αυτό που δικαιούσου. Δυστυχώς δεν σου το έδωσα. Και υπάρχουν αυτές οι λευκές σελίδες. Μπορείς να πας πίσω και να τις ξαναγράψεις. Πώ να πα πίσω, δεν μπορούμε να πάμε πίσω στον χρόνο, τουλάχιστον δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο. Μπορεί όμω σιγά σιγά και ήδη το κάνει να αρχίσει να γίνει η μητέρα του εαυτού σου. Όλοι μα οφείλουμε να γίνουμε εσωτερική μητέρα του εαυτού μα και εσωτερικό πατέρα του εαυτού μα. Δώσε σε παρακαλώ πολύ αγάπη μου τη στοργή και την αγάπη και την αποδοχή που τόσο πολύ χρειάζεσαι στο μικρό κοριτσάκι του εννιάχρονου που έχει μέσα σου το λαβωμένο. Λένε ότι το μικρό παιδί μέσα μας έχει ηλικία γύρω στα 7 έτη. Έτσι λέγεται. Ότι αυτή η εικόνα που έχουμε για το μικρό παιδί μέσα μας είναι όπως ήταν περίπου στην ηλικία των 7 ετών. Και στην ηλικία των 7 ετών εσύ είχες αρχίσει να χάνεις τον κόσμο όταν τότε που ασθένησε η μητέρα σου. Ξέρω ότι σκέφτεσαι και με το δίκιο σου καλύτερα να είχα οικογενειακέ εμπειρίε και να ήταν και αρνητικέ. Τουλάχιστον θα είχα αρνητικέ οικογενειακέ εμπειρίε, τι οποίε να απορρίψω και πάλι απορρίπτοντά τι να κρατηθώ από κάτι. Εσύ δεν έχει ούτε καν αυτέ να απορρίψει. Τι μεγάλωσε μέσα στην παραμέληση. Είσαι ένα υπέροχο άνθρωπο. Στο πάω, όταν σε γνώρισα και από κοντά, έπαθα την πλάκα μου με την έννοια του ότι είναι, η κυρία αυτή είναι γύρω στα 50, αλλά είναι σαν ένα παιδί. Ούτε 25, όταν τη δεις, λες, ούτε 25 δεν είναι. Και δεν είναι ούτε από πλαστικέ επεμβάσεις, ούτε από ενέσιμα, ε, και τα κτλ. Είναι γιατί έχει παιδική ψυχή. Αυτή την παιδική ψυχή σου, αγάπη μου, βγάλει τη βόλτα. Φρόντισε τη. Τάισε τη. μην επιτρέπει σε κανέναν να την υποτιμά. Μην επιτρέπει σε κανέναν αυτή τη ψυχή που έχει να την παραμελεί. Ο σύντροφο σου και οι φίλοι που λένε ότι έχουν οικογένεια και θα πάνε να φάνε στη μάνα του και θα πάνε να φάνε στον πατέρα του και στον παππού του και στη γιαγιά του. Τώρα, πώ οι 50 χρόνια έχουν παππούδε, αυτό που ξεπερνά. Λοιπόν, δεν έγραψε για παππούδε, είπα να κάνω κι εγώ ένα σαχλό αστείο λοιπόν. Καλά κάνουν να πάνε στο καλό. Κάνε και εσύ για σένα κάποιες δικές σου τελετουργίες. Κάνε και εσύ για σένα μια διαδρομή. Βρες ένα μέρος που να σου είναι οικείο. Έξω στη φύση. Είναι πολύ ωραία πολύ που ζεις. Βρες ένα ξοκλήσι. Βρες ένα πολύ όμορφο σημείο φύσης. Και κάντο τον προορισμό σου. Όταν οι άλλοι θα πηγαίνουν στη μαμά και στον μπαμπά τους, εσύ θα πηγαίνεις στο μέρος σου. Και θα δείχνεις αγάπη, αγάπη και πάλι αγάπη στο μικρό κοριτσάκι που έχεις μέσα σου. Αγάπησέ το, δυνατά. Αγάπησέ το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα κλείσω αυτό το βίντεο ε, διαβάζοντας ένα κείμενο που έχω γράψει παλιότερα το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που κάποια τελευταία αντίτυπα υπάρχουν. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο πού μπορεί να τα βρείτε. Και υποθέτω όταν εξαντληθούν και τα τελευταία αντίτυπα ίσως να το επανεκδώσουμε. Νομίζω πρέπει να επανεκδοθεί αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, θα σου διαβάσω αυτό το ποίημα. Το ποίημα, το, το κείμενο, το οποίο έχω διαβάσει και άλλες φορές σε βίντεο, το οποίο το έγραψα το 2016, μετά από ένα περιστατικό που ένιωσα ότι είμαι και εγώ χωρίς ρίζες. Ή τέλο πάντων ότι οι ρίζες που έχω... Ξέρεις πώς κάνω στα δόντια απονεύρωση. Ένα δόντι λέει όταν έχει ρίζα χαλασμένη και πονάει, του κάνουν απονεύρωση, δηλαδή αφαιρούν τη ρίζα, αφαιρούν τον νεύρο και σταματάει ο πόνος. Ήταν μια φάση λοιπόν που πρέπει να κάνω απονεύρωση. Αφιερωμένο. Θα σε εκδικηθώ μαμά. Όση εμπιστοσύνη δεν μου έδειξες, θα συνεχίσω να τη δείχνω στα παιδιά μου. Όσα καλά λόγια ξέχασες να μου πεις, θα συνεχίσω να τους τα λέω, ώσπου να τα πιστέψουν και να πιστέψουν στον εαυτό τους. Όσες φορές με λύπησες επειδή μου χαρούμενη, θα είναι για εμένα το κίνητρο να χαίρομαι με τη χαρά των παιδιών μου. Με τις λύπες τους θα συνεχίσω να λυπάμαι όμως. Επειδή τα αγαπώ και δεν θέλω να ταλαιπωρούνται, έστω και αν δεν συμφωνώ με όλες τις επιλογές τους. Θα σε εκδικηθώ, μαμά, συνεχίζοντας να προσπαθώ να είμαι θετικός και αισιόδοξο άνθρωπος, να πιστεύω στο καλό μέσα στους ανθρώπους και να τους συγχωρώ όλους ακόμα και τον εαυτό μου. Το ξέρω πως με αγαπάς μαμά. Είναι έστικτο ζώδε η αγάπη της μάνας για το παιδί της. Θέλει πολλή δουλειά να εξευγενιστεί, πνευματική και ψυχική και δεν σε κατηγορώ που δεν μπόρεσες να τη φέρεις όλη εις πέρας. Γνωρίζω πως είχε και έχεις καλές προθέσεις παρά την εμφανή τοξικότητα σου στη ζωή μου. Δεν το έκανες επίτηδες. Με αγάπησε και με αγαπά όπω ακριβώ αγαπά τον εαυτό σου. Σκληρά, ανεπιτίδευτα, άγρια, ενοχικά. Λυπάμαι που έχεις τέτοια δύσκολη σχέση με εσένα, αλλά δεν μπορώ να γίνω η θεραπευτριά σου. Είμαι η κόρη σου. Το ξέρω πως με αγαπάς μαμά, αλλά γνωρίζω και πως με βλάπτεις. Γι' αυτό ζω τόσο μακριά από εσένα. Γι' αυτό αντέχω λίγες μόνο ώρες την παρουσία σου χωρίς να γίνομαι καθρέφτης. Πλέον καθόλου. Ε. Το γνωρίζω πως με αγαπάς μαμά, αλλά δεν το ξεχνώ πως με βλάπτεις. Θα συνεχίσω να σε αγαπώ, όσο δύσκολο και αν το κάνεις κάποιες μέρες, επειδή φρόντισα να μάθω την ιστορία σου και ήταν δύσκολη. Στη θέση σου θα μπορούσα να γινόμουν τοξικότερη. Θα συνεχίσω να σε αγαπώ μαμά, αλλά θα σε εκδικηθώ γλυκά αγαπώντας τα παιδιά μου και τον εαυτό μου, όπως ποτέ δεν φαντάστηκες. Καληνύχτα. Ξεριζώνουμε τις ρίζες που είναι τοξικές, κάνουμε απονεύρωση και αν δεν έχουμε ρίζες, χτίζουμε νέες ρίζες αγαπώντας τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Όπως ακριβώς φανταζόμαστε πως είναι η αγάπη. Ολόκληρη, ζεστή, τρυφερή. Έτσι όπως την περιγράφει ο υπέροχος ύμνος της αγάπης δεν συμπαθώ ιδιαίτερο στα κείμενα του Αποστολού Παύλου αλλά ο ύμνος της αγάπης είναι ένας από τους αγαπημένους μου. Ένα από τα αγαπημένα μου κείμενα του Αποστολού Παύλου. Δεν πειράζει που δεν έχεις ρίζες με την έννοια το ότι μπορείς να φτιάξεις νέε ρίζες. Βρες όμως γόνιμο έδαφος και το γόνιμο έδαφος είναι ένας χώρος όπου είσαι εσύ με τον εαυτό σου και επιτέλους ξεκινάς να χτίζεις την αγαπητική σχέση. Δεν έχει καμία σημασία που θα σε θάψω. Καμία, κατά τη γνώμη μου. Καμία δεν έχει. Άμα πεθάνουμε και μετά, θα είμαστε αλλού, δεν θα είμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Οπότε δεν έχει σημασία που θα μας θάψουν. Σημασία έχει που θα ζήσουμε τώρα και πώ θα ζήσουμε τώρα. Είσαι μόνο 50 ετών. Η ζωή, το, το, το δεύτερο καλύτερο μισό τη ζωή, τώρα ξεκινάει. Και απόλαυσε το. Μην επιτρέπει σε κανένα να σε παραμελεί συναισθηματικά, ούτε καν στον ίδιο σου τον εαυτό. Ρίξε ρίζε, αλλά σε ένα αγώνιμο έδαφο. Το να σκεφτόμαστε το παρελθόν με ένα μυρολατρικό τρόπο δεν μα βοηθάει. Το να πάμε πίσω όμω και να το ξαναδούμε να μάθουμε την ιστορία μας, να την καταλάβουμε και να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό, αυτό μας βοηθάει για να βρούμε μέσα μας τη δύναμη να αγαπήσουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Και επίσης θέλω να σου πω πως υπάρχει και πραγματική αγάπη ανάμεσα σε συντρόφους. Για να τις συναντήσει ομω ένας άνθρωπος την πραγματική αγάπη, την αγάπη που είναι ασφαλής και να αποκτήσει ένα ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με έναν άνθρωπο, πρέπει να αποκτήσει πρώτα ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με τον εαυτό του και στη διαδικασία αυτή μπορεί να χρειαστεί να παραμείνει μόνος του. Ξέρω ότι δυσκολεύεσαι να παραμείνεις μόνος σου. Όσο μένουμε σε καταστάσεις μεσοβέζικες, όσο μένουμε σε καταστάσεις όπου επαναλαμβάνεται το story, και μας αγαπάνε αλλά όχι αρκετά, μας αγαπάνε λίγο και όχι πολύ, δυσκολευόμαστε να ξαναγράψουμε την ιστορία μας. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Αγάπησες εσύ και εσύ.